Πάμε εμείς να συναντήσουμε δύο εκλεκτούς φίλους εδώ της εκπομπής, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάσιο Ξαδάκτυλο. Σας καλημερίζουμε και τους δύο. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά στον κύριο Τζανάκη. Και πολύχρονος ο κύριος Τζανάκης. Χρόνια πολλά, κύριε Τζανάκη, ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλές γιορτές να έχουμε. Μακάρι, θα έχουμε. Για πείτε μας εσείς πώς θα είναι οι γιορτές. Τι λέει το μοντέλο? Κοιτάξτε, έχουμε πει σε μια σταδιακή αργή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Ήδη αυτή την εβδομάδα τρέξαμε με 550 κρούσματα κατά μέσο όρο λιγότερα την ημέρα. Αυτό θα ακολουθηθεί, πιστεύω, με μια σταθεροποίηση στους θανάτους και στις διασωληνώσεις, αλλά αργότερα, ίσως μετά τις 15 με 20, μετά τις 20 μάλλον Δεκεμβρίου. Δυστυχώς θα πάμε όλο το Δεκέμβριο με ψηλά νούμερα. Αυτό είναι προεξοφλημένο. Ελπίζω με τις τρίτες δόσεις και με την επιτάχυνση των υπόλοιπων εμβολιασμών και με λίγη προσοχή που μπορούμε να δείξουμε, τηρώντας τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, ίσως μπορούμε να δούμε προς το Γενάρη καλή εικόνα. Προς το Γενάρη. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ξαδάκλε, τι εικόνα έχετε από τα νοσοκομεία εσείς? Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Λειτουργούν σε συνθήκες πολεμικές. Και αυτό διαρκεί εδώ και εβδομάδες. Δεν επηρεάζονται μόνο τα κρατικά νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα ιδιωτικά, τα οποία λαμβάνουν ένα όγκο εργασίας ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στα κρατικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν πλημμυρίσει από ασθενείς με COVID. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ σκληρές, πάρα πολύ δύσκολες, γι' αυτό τις περιέγραψα πολεμικές. Θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να μειωθεί η πίεση, και η προσπάθεια αυτή σημαίνει τήρηση αυστηρή των μέτρων και κοινωνική αποστασιοποίηση, ναι, για όλους, και εμβολιασμός για τους ανεμβολίαστους. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, ήδη σιγά σιγά περνώντας ημέρες μαθαίνουμε και περισσότερα στοιχεία για τη μετάλλαξη όμικρον. Εκτιμάται ότι θα επικρατήσει της Δέλτα και ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα λόγω αυτής της μετάλλαξης της όμικρον, ή το πρόβλημά μας παραμένει να είναι η Δέλτα και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε? Και πόσο είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια, κύριε Τζανάκη? Όσο περνάνε οι μέρες έχουμε λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτό τον άγνωστο Χ. Προέρχονται όμως από μια χώρα που έχει ένα τελείως διαφορετικό επιδημιολογικό περιβάλλον από ό,τι εμείς. Επομένως, ακόμα και το σενάριο να μην επικρατήσει, με μικρές πιθανότητες είναι ακόμα στο τραπέζι, οπότε θα μας είναι αδιάφορα από εκεί και ύστερα. Αν όμως πάρουμε δεδομένο ότι θα επικρατήσει, εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό που είπατε, αν διαφεύγει της τεχνητής ή της φυσικής ανοσίας. Αν διαφεύγει της τεχνητής και της φυσικής ανοσίας, τότε τα πράγματα προβλέπονται και επικρατήσει, εννοείται, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Με το επόμενο κύμα από την όμικρον θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση από ό,τι αυτό εδώ. Γυρίζουμε αυτό στην αρχή, δηλαδή. Το θεωρώ. Αν γίνει αυτό, γυρίζουμε στην αρχή ουσιαστικά. Εάν τα εμβόλια ακριβώς δεν... Αν δηλαδή η όμικρον προσβάλλει, εκτός τους ανεμβολίαστους που είναι σίγουρο να τους προσβάλλει, προσβάλλει επίσης τους νοσήσαντες αλλά και τους εμβολιασμένους, και μάλιστα τους προκαλεί σοβαρή και κρίσιμη νόσο, τότε ξεκινάμε από τον περασμένο τον αγώνα από τον Μάρτιο του 2020. Αυτή η πιθανότητα είναι μικρή, θα έλεγα. Τη θεωρώ μικρή. Uh-huh. Ανάμεσα σε αυτές, η καλή πιθανότητα είναι να έχουμε ένα ιό ο οποίος μεταδίδεται και ο οποίος προκαλεί ήπια νόσο τόσο στους ανεμβολίαστους όσο και στους εμβολιασμένους. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σενάριο που σημαίνει ελάφρυνση του υγειονομικού συστήματος. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο σενάρια υπάρχει αυτό που φαίνεται να είναι πιο πιθανό. Δηλαδή, θα προκαλεί ήπια και σοβαρή νόσο στους ανεμβολίαστους, αλλά τα εμβόλια θα προστατεύουν τους εμβολιασμένους και η νόσο στους νοσήσαντες από βαριά νόσο. Αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο που μπορεί να συμβεί με την όμικρον. Mm-hmm. Και σε αυτή όμως την περίπτωση, λόγω μεγάλης μεταδοτικότητας, το σύστημα θα επιβαρυνθεί. Μάλιστα. Αλλά είναι λιγότερο δυσμενές το σενάριο από τον να διαφεύγει παντελώς από την φυσική τεχνητή ανοσία των εμβολίων η όμικρον. Γι' αυτό, κύριε Ξαδάκτυλε, και είναι απαραίτητη πλέον η τρίτη δόση, και μάλιστα το γεγονός ότι ήρθε και πιο κοντά είναι κάτι το οποίο το έλεγαν αρκετοί από την επιστημονική κοινότητα, το ότι ήρθε νωρίτερα.
Κοιτάξτε, τα βασικά ερωτήματα σχετικά με την Ομικρόν ακόμα και τώρα δεν έχουμε τελικές και οριστικές απαντήσεις. Και επειδή έχουμε μια κοινωνία πάρα πολύ κουρασμένη, εξαντλημένη, η οποία δεν μπορεί να κάνει τόσο πολύπλοκες σκέψεις καταλήγοντας σε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όποια και αν είναι η Ομικρόν, καλύτερα να μας βρει εμβολιασμένους παρά να μας βρει ανεμβολίαστους. Και επειδή επίσης γνωρίζουμε ότι όλοι όσοι εμβολιάζονται δεν αποκτούν άμυνα, υπάρχει ένα ποσοστό, είτε είναι 5, είτε είναι 7, είτε είναι 8%, το οποίο δεν αποκτά άμυνα, αλλά αποκτά όταν προστίθεται η τρίτη δόση. Για το λόγο αυτό, πολλές κυβερνήσεις και η Ελλάδα αποφάσισαν να φέρουν την τρίτη δόση, να είναι διαθέσιμη η τρίτη δόση στους ανθρώπους νωρίτερα. Όπως επίσης αποφάσισαν και όσοι νόσησαν να μπορούν να κάνουν να έχουν τον εμβολιασμό τους νωρίτερα και να μην περιμένουν 6 μήνες. Και αυτό εν ώψη όμικρον, χειμώνα και ασαφιών, είναι απαραίτητο βήμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήθελα να ρωτήσω, να αρχίσουμε από τον κύριο Ξεδάκτυλο και να μας πει και ο κύριος Τζανάκης. Η κυβέρνηση αποφάσισε την υποχρεωτικότητα ουσιαστικά του εμβολιασμού για όσους είναι άνω των 60, γιατί αν δεν γίνει αυτό θα υπάρχει πρόστιμο κτλ. Μήπως θα πρέπει αυτή η ηλικία να έρθει και λίγο χαμηλότερα? Κοιτάξτε, το γενικό κονσένσους είναι για την ηλικία των 60. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικρότεροι έχουν κάποιο λόγο να μην ακολουθήσουν τους ίδιους. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν λέγαμε άνω των 50 όλοι θα πρέπει να εμβολιαστούν στο 100%, θα ζούσαμε σε ένα πολύ ασφαλέστερο περιβάλλον στη χώρα μας. Αυτή είναι η αίσθηση. Κύριε Τζανάκη, τι λέτε εσείς? Εγώ θεωρώ ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να έρθει σε όλες τις ηλικίες. Πια ζούμε ένα πόλεμο, περιμένουμε μία μετάλλαξη όμικρον, που καλώς εφόντων των πραγμάτων, εάν επικρατήσει και έχουμε την μεταδοτικότητα που χρειάζεται, θα δούμε διπλάσια έως τριπλάσια κρούσματα. Εάν δεν βρει το ίδιο ποσοστό ανεμβολιάστων που υπάρχει τώρα στη χώρα μας αυτή η μετάλλαξη, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα μιλάμε για εκατόμβη νεκρών και ενδεχομένως το υγειονομικό σύστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει η υποχρεωτικότητα να υπάρξει με μια διαβάθμιση, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα για πάνω από 40 και ίσως λίγο αργότερα από 18 ετών. Να είστε καλά, Τζανάκη, χρόνια πολλά να σας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή σας παρακολουθούμε προσεκτικά όπως και τον κύριο Ξαδάκλη, μας κάνει την καρδιά περιβόλη, θέλω να πω σήμερα. Λοιπόν, να είστε σας καλά. Καλημερίζουμε χρόνια πολλά, κύριε Ξαδάκλη, γεια σας.